Γεια σας, είμαι η Όλγα. Κάνω πρώτη φορά βιντεάκι. Κορίτσια, θα ήθελα να είστε λιγάκι επιλογής μαζί μου για την ομηχανία που ίσως προβάλλω και για τυχόν λάθη. Λοιπόν, σαν πρώτο βιντεάκι αποφάσισα να κάνουμε κάτι με τα χείλη. Θέλω να μεγαλώσουμε τα χείλη μας φυσικά και να είναι ακαταμάχητα και juicy. Πάμε! Λοιπόν, σαν πρώτο υλικό θα χρειαστώ την οδοντόβουρτσα μου. Ω ναι, οδοντόβουρτσα, πολύ καλά ακούσατε. Με την οδοντόβουρτσα λοιπόν, αφού την έχουμε βρέξει με λίγο νεράκι, κάνουμε ελαφρώς μασάζ πάνω στην περιοχή των χιλιών. Το κάνουμε αυτό για 1-2 λεπτά. Αυτό δίνει την αίσθηση του πρηξίματος στα χείλη μας, γιατί αιματώνεται καλά η περιοχή των χιλιών. Πάμε! Τέλειο. Κάνοντας αυτό και τελειώνοντας, βάζω βάλσαμο επάνω στην περιοχή των χιλιών, ώστε να την υδατώσω και να έχουν μια πιο αψεγάδιαστη υφή. Λοιπόν, κορίτσια, είναι τέλειο αυτό το βάλσαμο, πραγματικά. Ενυδατώνει απίστευτα τα χείλη. Είναι της Yves Rocher. Αυτό το συγκεκριμένο έχει τη γεύση βανίλια και είναι το αγαπημένο μου. Αφού κάνω αυτό, παίρνω το foundation και σβήνω. Το περίγραμμα των χιλιών. Ελαφρά. Τέλεια. Επιλέγω ένα άσπρο ή μπες μολυβάκι και πάω πάνω στη νοητή γραμμή των χιλιών και κάνω το περίγραμμα. Η νοητή γραμμή είναι αυτήν εδώ. Κάνω το ίδιο και κάτω. Χωρίς να βάλω στο κέντρο των χιλιών, γιατί εκεί αργότερα θα βάλω το contouring και θα κάνω την αίσθηση ότι τα χείλη μου είναι προς τα έξω. Στη συνέχεια παίρνω το μολυβάκι σε όσο πιο κοντινή απόχρωση του κραγιόν αν γίνεται και πατάω επάνω στις άσπρες γραμμές. Φέρω το μολυβάκι και προς τα μέσα, μέχρι αυτό εδώ το σημείο.
Τέλεια. Παίρνω το κραγιόν μου. Και αφού τελειώσω, δίνω λίγη λάμψη στο κέντρο των χιλιών. Τέλειο. Παίρνω ένα πινελάκι. Παίρνω μια σκούρη απόχρωση καφετιά από το κοντούρι και βάζω ελαφρά εδώ κάτω. Αφού τελειώσω και αυτό, παίρνω και πάλι τη γυαλάδα μου και τοποθετώ επάνω. Και είμαι έτοιμη. Λοιπόν, κορίτσια, αυτό ήτανε. Ήταν κάπως σύντομο, αλλά πιστεύω ότι είναι χρήσιμο. Λοιπόν, τα χείλη μας είναι μεγάλα, juicy και φανταστικά, wow! Ελπίζω να σας άρεσε. Θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που αφιερώσατε το χρόνο και το παρακολουθήσατε. Ελπίζω να σας άρεσε και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όσες αποφασίσετε να το δοκιμάσετε και να το κάνετε πράξη. Φιλάκια πολλά!